Φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχει καιρό να τα πούμε σε live. Αυτό δεν είναι live, αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο για να μοιραστώ μαζί σας τα νέα μου των τελευταίων ημερών και να σχολιάσουμε έτσι σύντομα την επικαιρότητα, γιατί μου ζητήθηκε σήμερα από μία φίλη. Τα νέα μου είναι τα εξής ακόλουθα. Μετά από 20 χρόνια εθισμού στην νικοτίνη, αποφάσισα να απεξαρτηθώ. Την απόφαση την έχω πάρει εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου. Τη σκέφτομαι καλά-καλά. Είμαι σε μία φάση τους τελευταίους μήνες που προσπαθώ να επαναφέρω και το σώμα μου σε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι μόνο την ψυχή μου, όπως προσπαθώ πάντοτε. Και στα πλαίσια αυτού, κατάλαβα ότι είναι καιρός, ίσως η νικοτίνη και εγώ, να αποχαιρετιστούμε. Πώς ξεκίνησα τον εθισμό στην νικοτίνη? Τον ξεκίνησα σχεδόν 20 χρόνια πριν, θυμάμαι ήταν αρχές του 2002. Ήμουνα 27 ετών, 26 στα 27, 20 χρόνια πριν δηλαδή σχεδόν. Ναι. Και ήμουνα σε μία φάση στην οποία έψαχνα να βρω τρόπους για να νιώσω καλά. Ήταν μόλις είχα χωρίσει. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» ή και το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ή και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», έχετε μια εικόνα για το πώς ήμουνα συναισθηματικά και ψυχολογικά εκείνη την περίοδο. Και συνειδητά ξεκίνησα να καπνίζω. Συνειδητά και ασυνείδητα, με την έννοια του ότι το κάπνισμα σαφώς βλάπτει. Κάπνιζα για 13 χρόνια. Το 15 Αύγουστο του 2015, συγκεκριμένα 18 Αυγούστου 2015, άφησα το κάπνισμα και ξεκίνησα το άτμισμα. Ήταν μετά από μια επίσκεψη στην πνευμονολόγο μου, η οποία μου είπε, μου έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία των πνευμών μου. Και τότε, επειδή δεν ένιωθα ακόμη ότι ήμουν έτοιμη να αποχωριστώ αυτή την εξάρτηση που είχα στο χέρι μου, είπα ας την μετατρέψω σε κάτι λιγότερο βλαβερό. Και τότε, 18 Αυγούστου 2015, ξεκίνησα το άτμισμα για σχεδόν 6-6,5 χρόνια. Σαφώς η υγεία μου καλυτέρευσε, η υγεία των πνευμών μου καλυτέρευσε με τη μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα, όμως νομίζω ότι δεν με βοηθάει το άτμισμα. Το κατάλαβα από τον ύπνο μου, ότι δεν έχω συνεχόμενο ύπνο τη νύχτα, παρόλο που ότι τους τελευταίους 5-6 μήνες έχω μια πολύ καλή κατάσταση ύπνου και ξεκούρασης και χαλάρωσης εδώ στα Χανιά που βρίσκομαι. Αντιλήφθηκα τις τελευταίες μέρες ότι εάν σταματήσω να ατμίζω, αυτό θα με βοηθήσει και με τον ύπνο. Και έτσι από χθες το πρωί, χθες είχαμε 14 Δεκεμβρίου του 2021, πέταξα όλα τα συμπράγκαλα που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό κάπνισμα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων και τα λοιπά, και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που είμαι χωρίς άτμισμα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, το σκεφτόμουν εδώ και μέρες, έχει 2-3 εβδομάδες που το σκέφτομαι. Κλείνει μια 20ετία της ζωής μου περίεργη. Όταν μεγάλωνα δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάπνιζα ή θα άτμιζα. Δεν είμαστε πάντοτε έτσι όπως μας περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να κόψω το άτμισμα anytime soon. Να όμως που μπορώ. Και ήθελα να σας το πω, ήθελα να το μοιραστούμε αυτό. Αυτά είναι τα δικά μου τα νέα. Το είπα επίτηδες για να έχω ένα ακόμη λόγο να μην ξανακυλήσω και να απελευθερωθώ. Ήθελα εδώ να πω ότι τότε που ξεκίνησα να καπνίζω, ένιωθα ότι ανάβοντας ένα τσιγάρο και έχοντας τον καπνό του τσιγάρου να με περιβάλλει, ότι κατά κάποιον τρόπο προστατευόμουν από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους και αποκτούσα μία μοναχικότητα. Τέλος πάντων, ήμουνα μόνη μου. Δεν το έχω ανάγκη πλέον αυτό το πράγμα, ψυχικά και συναισθηματικά. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που καπνίζουν, καταλαβαίνω τους ανθρώπους που ατμίζουν. Δεν θα πω σε κανένα να σταματήσει να καπνίζει, δεν θα πω σε κανένα να σταματήσει να ατμίζει. Είναι προσωπική επιλογή το τι κάνει ο καθένας.
Απλώς ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι αποφάσισα να απελευθερωθώ από αυτό τον εθισμό, γιατί είναι και μία έγνοια να έχεις μαζί σου το τσιγάρο που πας, να έχεις μαζί σου τα υγρά να πλήρωσες όπου πας, να έχεις μαζί σου το φορτιστή για να το φορτίσεις αν τυχόν ξεφορτιστεί. Μια μέρα που είχα πάει ένα μακρινό περπάτημα στη φύση και ξέχασα να πάρω το φορτιστή μαζί μου και τελείωσε το τσιγάρο και βασανίστηκα ψυχικά, συναισθηματικά βασανίστηκα, όχι ουσιαστικά σωματικά. Εκεί είναι που το σκέφτηκα, μήπως να απελευθερωθώ μια και καλή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σύντομο σχολιασμό της επικαιρότητας. Μια φίλη από το κανάλι μου γράφει το πρωί τα ακόλουθα. Γλυκιά μου, θα έκλα καλημέρα. Κάνε μας αν θέλεις ένα σχόλιο για την περίπτωση του παρουσιαστή. Του παρουσιαστή, γνωρίζετε την ιστορία του παρουσιαστή από το Ράδιο Αρβίλα. Τι τους κάνει να κάνουν τέτοιες αναρτήσεις? Εδώ δεν νομίζω να είναι εκδικητικό αυτό που έχει κάνει, γιατί από την αρχή της σχέσης το έκανε. Τόση διαταραχή, πια, και ήταν τόσο συμπαθής, κρίμα. Εγώ αυτό που έκανα, που με απόρρισε, που μου προκάλεσε απορία, ήταν ότι ήταν συμπαθής στη φίλη αυτός ο παρουσιαστής. Και μου λέει, ναι, από τον καιρό που έκανε παρουσίαση και κάτι άλλο, λέει, τότε το έκανε με χιούμορ και μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Της λέω, εμένα πάντα κάτι μου έλεγε, κάτι μου φαινόταν χήμα αυτόν τον τύπο. Μου λέει, εσύ έχεις ιδιαίτερο feeling, εγώ άρχισα να ξυπνώ από τότε που σου παρακολουθώ. Εμένα μου φαινόταν ένας καλοκάκωθος άνθρωπος, σαν καλίτσας και τσούκου τσούκου. Λοιπόν, τι τους κάνει να κάνουν τέτοιες αναρτήσεις? Λοιπόν, ρε παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω ο καθένας τι ψυχοπαθολογία έχει, γιατί περί ψυχοπαθολογίας πρόκειται, σαφώς. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση στον κάθε έναν και στον Πασαΐ για το τι έχει. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να δημοσιοποιεί τις προσωπικές του στιγμές με τις εκάστοτε συντρόφους του στο διαδίκτυο και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των γυναικών οι οποίες απεικονίζονται στις φωτογραφίες ή στα βίντεο, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος διαπράττει ποινικό αδίκημα. Και σίγουρα αυτός ο άνθρωπος δεν σέβεται τη σύντροφό του, δεν σέβεται τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν σέβεται τους κανόνες της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Δεν ζούμε στα δάση, δεν ζούμε σε μια αρχαία φυλή που χορεύουμε όλοι οι πρωτόγονοι γύρω από τη φωτιά και που κάνουμε όλοι οποιασδήποτε ερωτικές επαφές μεταξύ μας ομαδικά, 2, 3, 5 άτομα, δεν ξέρω εγώ τι, και το βλέπουν όλοι, κάπως έτσι περιγράφουν οι ιστορικοί ανθρωπολόγοι τη σεξουαλική ζωή πρωτόγονων ανθρώπων που έχουν μελετήσει σε απομονωμένες φυλές, ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της ιδιωτικότητας της ερωτικής ζωής. Δεν ζούμε σε αυτή την πρωτόγονη εποχή, ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή στην οποία υπάρχει το στοιχείο της ιδιωτικότητας του ερωτισμού των ανθρώπων και οπωσδήποτε της συγκατάθεσης εάν θα σπάσει αυτή η ιδιωτικότητα. Τίποτα απολύτως δεν δικαιολογεί μια τέτοια στάση ζωής, μια τέτοια συμπεριφορά και έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας. Τίποτα. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνω κάποιες υποθέσεις οι οποίες δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και χρήσιμες. Ίσως κάποιος να νιώσει ότι αν εγώ δημοσιοποιήσω αυτά τα βίντεο θα είμαι πολύ άντρας, θα είμαι πολύ αρενοπός με αυτά τα βίντεο. Ίσως αυτό που έγραψε φίλο της φαινόταν αγκαλίτσας και γουτσου γουτσου, ίσως, δεν ξέρω, να ενοχλείται κάποιος να προσλαμβάνεται από το γυναικείο κοινό ή και από τους άντρες, από το κοινό ότι είναι ένας τρυφερός άνθρωπος ή ρομαντικός άνθρωπος, οπότε θέλει να δείξει και μια πλευρά του που δεν είναι τρυφερή και με αγκαλιές και τα λοιπά. Πάλι αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί, δηλαδή δεν είναι δικαιολογία αυτή για να κάνει κάποιος τέτοιες συμπεριφορές. Σαφώς δεν πρόκειται για ένα λάθος απλό, σαφώς δεν πρόκειται για μια κατάσταση η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί καθιονδήποτε τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ χθες το πρωί ασχολήθηκα με την... Χθες το πρωί της Τρίτης, το πρωί της Τρίτης, 14 Δεκεμβρίου 2021, που κυκλοφόρησε η είδηση, από ό,τι αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, από το βράδυ της Δευτέρας ανακοινώθηκε η αποχώρηση του από την εκπομπή, από την ίδια την εκπομπή, και κάποιες ώρες προηγουμένως κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο είδηση, δεν το είχα πάρει είδηση.
το πρωί της 3ης 14ης Δεκεμβρίου 2021 ασχολήθηκα για να δω τι ήταν αυτό, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται για πολλά χρόνια στην επικαιρότητα ως παρουσιαστές δημοφιλών εκπομπών, είναι άνθρωποι που λίγο ή πολύ ξέρουμε την ύπαρξή τους όλοι, τη φάτσα τους τέλος πάντων. Ασχολήθηκα να δω τι είναι αυτό. Δεν εκπλάγηκα, με την έννοια του ότι δεν είχα μία εικόνα συγκεκριμένη για αυτόν τον άνθρωπο, δεν είχα γνώμη, δεν είχα μια συγκεκριμένη γνώμη, α, τι καλός άνθρωπος ή α, ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός, μου ήταν αδιάφορος. Δεν νιώθω ότι είχε πει κάτι ιδιαίτερο ή ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο εκεί που ήταν. Ήταν μια εκπομπή την οποία δεν την παρακολουθώ, την έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές ίσως πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Δεν την παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια την εκπομπή αυτή. Κάποια αποσπάσματα ίσως τα οποία τα παρουσιάζουν ίσως άλλες εκπομπές να έχω δει ή που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά να καθίσω να δω μια ολόκληρη εκπομπή έχει πάρα πολλά χρόνια. Και ούτε είχα δει και ποτέ ολόκληρη εκπομπή, κομμάτια. Δεν ξέρω αν το ήξεραν οι άλλοι της εκπομπής και να μην το ήξεραν, σαφώς ήξεραν το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στις γυναίκες και συμπεριφέρεται στις σχέσεις του. Μου ήταν έτσι πολύ ενοχλητικό να διαβάσω τις αναρτήσεις εκείνες που έγιναν στο Instagram και στο Twitter για αυτή την υπόθεση. Με ενόχλησε πολύ και η ιστορία που γράφει στην ανάρτηση ο ακτιβιστής που το έβγαλε στη δημοσιότητα, ότι όταν έγινε η πρώτη καταγγελία και αυτός μετά πλησίασε την κοπέλα και της είπε να τα ξαναβρούνε και μάλιστα της προτείνει και γάμο. Με ενόχλησε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε γιατί έχω λίγο ζήτημα με αυτές τις προτάσεις γάμου και με την αιμονή με το γάμο. Δηλαδή το να έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη να παντρευτούμε και να, αν ακούμε τη λέξη γάμος, να ενθουσιαζόμαστε και να είναι ο γάμος μια προσφορά που θα κάνει ένας άνδρας σε μια γυναίκα για να την εξευμενήσει. Έτσι, προβληματισμός γύρω από αυτά. Δεν κατηγορώ την κοπέλα για οτιδήποτε εντωμεταξύ. Μιλάω γενικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η pop κουλτούρα το γάμο και αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες γενικότερα το γάμο και αντιμετωπίζεται ο γάμος ως κάτι που το θέλουν πολύ οι γυναίκες και θα τους κάνουν το χατήρι οι άνδρες να τους το δώσουν. Δεν ισχύει αυτό για όλους, δεν ισχύει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο, δεν εφαρμόζεται σε όλα τα ζευγάρια, είναι όμως ένας τρόπος σκέψης ο οποίος με ενοχλεί πάρα πολύ. Για μένα ο γάμος είναι κάτι ιερό, όπως και μια ερωτική σχέση είναι κάτι ιερό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται επειδή το νιώθουν οι δύο άνθρωποι και είναι ένα στάδιο μέσα στο οποίο δοκιμάζεται η σχέση τους και προσπαθούν και οι δύο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και είναι ένα στάδιο δοκιμασίας ο γάμος. Δεν είναι ένα βραβείο, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να δωροδοκηθούμε με μια πρόταση γάμου ή να δωροδοκίσουμε κάποιον με την υπόσχεση του γάμου. Χρειαζόμαστε ως κοινωνία να φάμε πολλά ψωμιά για να εκπολιτιστούμε ουσιαστικά, για να σηκωθούμε πάνω από τα πρωτογόνα μας ένστικτα, για να μάθουμε να σεβόμαστε εαυτούς και αλλήλους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή με ποιους ανθρώπους δημιουργούμε σχέσεις, όλων των ειδών της σχέσης, και φιλικές σχέσεις και ερωτικές σχέσεις και επαγγελματικές σχέσεις, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Χρειάζεται να περνάμε από διάφορα κόσκινα τους ανθρώπους. Το γεγονός ότι κάποιος είναι διάσημος δεν τον κάνει και καλό άνθρωπο. Το γεγονός ότι κάποιος είναι πολύ γνωστός δεν τον κάνει και άκακο, δεν τον κάνει και καλό χαρακτήρα. Πρέπει να σταματήσουμε να θαμπωνόμαστε από εξωτερικά χαρακτηριστικά και να πηγαίνουμε για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, την ψυχή, την καρδιά, τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται κάποιος άνθρωπος, ουσιαστικά πράγματα και όχι εξωτερικά στοιχεία όπως την εμφάνιση, τη δημοσιότητα, τα χρήματα, τη δόξα, την αναγνωρισιμότητα και την ομορφιά και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Ανθρώπους να κοιτάμε, όχι εξωτερικά περιτυλίγματα, όχι τίτλους, ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος που συναντώ, τι σώοι άνθρωπος φαίνεται να είναι, πώς λειτουργεί, πώς συμπεριφέρεται.
πώς είναι απέναντί μου, πώς είναι απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Να ακούμε το διαίσθησή μας, να ακούμε τον gut instinct μας, αν ένας άνθρωπος μας βγάζει κάτι ανησυχητικό, να το ακούσουμε. Να μην λέμε όχι μωρέ, μια χαρά είναι, δεν βλέπεις τον αγαπάει τόσο κόσμος ή τον εκτιμάει τόσο κόσμος ή τον ακολουθεί τόσο κόσμος στα social media. Δεν έχω κοιτάξει για να δω αν είχε ακολουθούς ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αυτά. Επίσης, δικαιούμαστε να έχουμε τη δική μας προσωπική γνώμη ανεξαρτήτως του τι λένε οι άλλοι. Τι λέει ο κόσμος ο πολύς ή τι λένε οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε επαφές, έχουμε επικοινωνία και συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Να δημιουργούμε ιδίαν άποψη, δική μας άποψη για τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Επίσης, πρέπει να είμαστε κάθετοι ενάντια σε οποιαδήποτε προσβολή των ελευθεριών μας, του σώματος μας, της ιδιωτικότητας μας κλπ. Κλπ. Να είμαστε αδισταχτοί στο να καταγγέλουμε οποιαδήποτε πράξη προσβάλλει τα νόμιμα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Δεν έχει λύπηση και δεν έχει συζήτηση και δεν έχει διαπραγμάτευση όταν ένας άνθρωπος μας βλάπτει με τέτοιους τρόπους. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.